Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Την εθνική ομοψυχία και τη λαϊκή ενότητα που επικράτησαν στο σημερινό εορτασμό της εθνικής αντίστασης στον Γοργοπόταμο, ακολούθησε και η πολιτική πρόταση του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου για τη δημιουργία διακομματικών επιτροπών στα πλαίσια του Κοινοβουλίου σε ορισμένους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής. Παρουσία εκπροσώπων όλων των κομμάτων σε γεύμα που παρέθεσε μετά την εκδήλωση ονομάχης Φτιότητας, ο Πρωθυπουργός είπε πως θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία όλων στο θέμα της παιδείας, το οποίο έχει την ίδια σημασία με την εθνική ανεξαρτησία και την άμυνα της χώρας. Θα πρέπει, συνέχισε ο κύριος Παπανδρέου, στο μέτρο του δυνατού και λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές κρίσεων και εκτιμήσεων οι οποίες υπάρχουν, να δώσουμε έμφαση σε αυτά που μας ενώνουν και όχι σε αυτά που μας χωρίζουν. Στη συνέχεια, ο κύριος Παπανδρέου τόνισε: αντιμετωπίζουμε πραγματικά απειλή στο Αιγαίο και μιλάμε συχνά αν πρέπει να υπάρξει διάλογος ή όχι. Αλλά πιστεύω, είπε ο Πρωθυπουργός, ότι αν ψάξουμε λίγο, όλοι θα βρούμε ότι κοινή είναι η θέση, δηλαδή διάλογος, αλλά όχι σε ό,τι αφορά την επαναδιαπραγμάτευση του νομικού καθεστώτος στο Αιγαίο. Αυτό θα ήταν απαράδεκτο για οποιοδήποτε κόμμα. Αναφερόμενο στο Κυπριακό, ο Πρωθυπουργός είπε ότι για την Ελλάδα το αιτούμενο είναι απλό. Κύπρος χωρίς ξένα στρατεύματα. Από την ώρα που η Κύπρος θα απελευθερωθεί από την κατοχή, τόνισε ο κ. Παπανδρέου, το θέμα της επίλυσης εσωτερικών θεμάτων και σχέσεων των δύο κοινοτήτων ανήκει στους Κύπριους, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Και ο Πρωθυπουργός κατέληξε. Ειδικά η περιοχή μας είναι πάρα πολύ. Τα είπα αυτά μονάχα σαν μια υπογράμμιση της ανάγκης να μπούμε σε ένα στάδιο καινούριο. Πιστεύω ότι ο Γοργοπόταμος αυτή η ημερομηνία, η σημερινή, 23 Νοέμβρη, κατά δύο μέρες βέβαια αφίσταται της πραγματικής επετείου, αυτή η 23 Νοέμβρη μπορεί να γίνει σημαδιακή για τη χώρα μας.